those humans. Ψήφισα ναι, γιατί εφόσον η χώρα μου βρίσκεται στην Ευρώπη και εφόσον αισθάνομαι πρώτα απ' όλα Ελληνίδα, αλλά και Ευρωπαία. Και όλο αυτόν τον καιρό που ανήκουμε στην Ευρώπη και πάντα ανήκαμε, αλλά από τον καιρό που έχουμε κοινά διαβατήρια, κοινές ταυτότητες. Για μένα οι δρόμοι είναι ανοιχτοί παντού. Ενώ πρώτα θυμάμαι υπήρχε κάποιος περιορισμός. Ένα διαβατήριο να μπω, μία βίζα για να πάω κάπου, τι χρήματα θα πάρω μαζί μου. Τώρα είναι κοινά. Γιατί να μου τα στέλνουν τώρα? Δεν έχω δικαίωμα να πάω να τραβήξω χρήματα δικά μου, να κάνω αυτό που θέλω. Και δεν σας κρύβω να σας πω ότι τώρα τρεις μέρες μου δίδει ένα περιντάρι μόνο. Δεν μου δίνουν τα 60 που μου είπανε. Και από τη σύνταξη μου πήρα μόνο 220 ευρώ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι... Τι λέω 200, 120 ευρώ. Αυτό μετράει πάρα πολύ για τη ζωή μας. Να μην ξέρω, ότι αν εγώ τώρα αυτή τη στιγμή πέσω, χτυπήσω, κάνω και θέλω να πάω σε ένα νοσοκομείο, πώς θα πάρω χρήματα? Πού θα τα βρω? Ενώ τα είχα για αυτό το σκοπό. Τους καταλαβαίνω, γιατί και εγώ κάποτε ήμουν σαν κι αυτούς. Και εγώ κάποτε ήμουν επαναστάτρια. Ήθελα την αλλαγή. Εγώ χάρηκα που είχε βγει μια κυβέρνηση με νέα παιδιά. Είπα μπράβο. Νέα παιδιά έχουν νέες σκέψεις, όπως και απ' έξω τώρα που έμπαινα, είδα παιδιά νέα που είχαν το χαρίδι του κουκουέ. Και αυτούς τους χαίρομαι. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούν και το μετά λίγο. Δεν, η ζωή δεν είναι πάντοτε ένα παιχνίδι. Το τώρα. Να σκεφτούν και το μετέπειτα. Να δουν και τους ηλικιωμένους τι έχουν περάσει, τον παππού τους, τη γιαγιά τους.